σαν αρώματα και δίνες είναι αυτές. Εύρον δε των λίθων αποκυκυλισμένων από του μνημείου και εισελθούσε ουχ εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού και γένετον το διαπορίστη αυτάς περί τούτου και ειδού δύο άντρες απέστησαν αυτές εν αισθήσες ή να στρατούσες, εν φόβον δε γενομένων αυτών και κλεινουσόν το πρόσωπον εις την κοινή υπόν προς αυτάς, τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών, ου και στην όδε αλληγέρθη. Μνήσιτε ως ελάλησεν ημίν, αιτιών εν τη Γαλιλαία λέγον, ότι δι' των ιών του ανθρώπου παραδοθήνε ισχυράς ανθρώπων αμαρτωλών και σταυρωθήνε και την τρίτη μέρα αναστήνε. Και μνήστησαν των ρημάτων αυτού και υποστρέψασε από του μνημείου απήγγειλαν ταύτα πάντα της ένδεκα και πάση της λυπής. Ήσαν δε η Μαγδαλανή Μαρία και Ιωάννα και Μαρία Ιακώβου και ελλειπές είναι αυτές, έλεγον προς τους Αποστόλους ταύτα. Και φάνησαν αυτά ενώπιον αυτών ως ηλίρος τα ρήματα αυτών και οι πίστουν αυτές. Ο δε Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήλθε προς εαυτό θαυμάζον το γεγονός. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρ ή Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ναι, ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανώπημά μου. Ερβιβλίο μπλήνομαι από της ανομία μου και από της αμαρτία μου καθαρίσον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ. Απαντός σήμωνο ήματον και το πονηρόν ενώπιον σου επίζα όπως αντικαιωτής εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκλησίσε με ημίδιο μου. Ιλούγα, αλήθεια νηγάπησας, τα άλληλα και τα κρύβια, η σοφία σου ελίλωσαν. Ραντίζε
Αγίασιν και Ευρωσύνη, αγαλλιάζονται ως Θεά, δε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Διαν καθαράν ίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Hey!
κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάβενσον εφημάστα λέει σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, Ιδρυτού και Προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των Εναγείς Πατέρων ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδινος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Αβακούμ, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Μυρόπης, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αβακούμ του εν καλαμηθάσι, όν και τη μνήμεν επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ικετεύομεν σε μόνε πολλέ ελέε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον, 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 το Παναγίο και βαθό και ζωπιά σου πνεύματι, νυν και άι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επί της Θείας φύλακης, έστης μάκαρ και κατανόησας Θεού παρουσίαν, προφητικής, ενόμασι Θεόπνευστη, όθεν και εβόησης, Αβακούμ μεταφό. Κύριε, ακήκουα την φρικτήν ελευσής του και ανυμνώσε σάρκα χωϊκή, εκ της Παρθένου φορές εθελήσαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυμπιαί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Καταφυγή των εν τινείς υπαρκόντων, καταλαγή προς τον Θεόν των Θεόντων, υπεραγία Δέσποινα περίσσοζε ημάς πάσης περιστάσεως και κακίας ανθρώπων, και φρικτής κολάσεως και παθών ατιμίας τους αδιστάκτω πίστη σε αεί προσκαλουμένους Παρθένε παρήμνητε. Έτσι και έτσι νυμίς κρίνα εις όμεν την αγούσιόσον όλα εις ημινία φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη εις Παναγίας ακράμε Κυρία Θεοτόκε σώσον ημάς σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεσα. Συγκύριε να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και Άι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξανέστης ως Θεός επιτάφων δόξη και κόσμων συνανέστησας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμνησε και θάνατος υφάνησε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράτους
Συ ο πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση. Παρέχον Χριστέ. Και τους απεώνους εκτάφου ηγείραντα, πληροφόρησε φθέντα, καθώς ειδόκησε πρώτες αυτές το χαίρετε φύσης και αποστόλης χαράν μηνύωνος μόνος δοδότης. Ο θεν πίστιε γυναίκες, μαθητε σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδει στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρεσαι. Σιγάρ παρέσκες πάση Χριστέ την Ανάσταση. Παρέσκες πάση Χριστέ την Ανάσταση. Τη Δευτέρα του Αυτομηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Αβακού. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίων Πατέρων ημών και ερημητών Ιωάννου, Ηρακλέμονος, Ανδρέου και Θεοφύλου. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μυρώπης. Μνήμη του Οσίου Πατέρων ημών Κυρίλου, Φιλεόντου Ασκήσαντος, Γενέτη, Χιλιοστό, Εξηγωστό, η Αγία Μυρώπη, εν τη φυλακή τελειούτε. Ο Άγιος, Άδικος, ο Νέος, εν πυρή τελειούτε. Και σε αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημώς. Amen.
μητέρα του φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. Τι νόντας εωτόκον σε μεγαλύτερο.
και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότις εν ουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν, κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Υμνούμε σου, Χριστέ, ο σωτήριον πάθος, και δοξάζομαι.
εν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ούτω λαμψάτω το φως ημών εμπροσθέν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Πάντοτε νυν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
Σωτών. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Με της ειρήνης των σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Μεταπίστεως ευλαβίας και φόβο Θεού εισιών των εν αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Επισκόπου ημών Νικηφόρου, ο Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κληρού και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και το φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ιεράς βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής ταύτης, της νήσου ταύτης, πάσης μονής πολεός χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθούμε. Εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπερπλέον των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Από πάσης λείψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Λάβος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Εις εν δόξον, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων δημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλως και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστώ το Θεό παραθώμεθα. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο,
και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε. Δες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Του αναγγέλην το πρωί το έλεος σου και την αλήθειαν σου κατά νύχτα. Δες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών, και ουκέ στην αδικία εν αυτό. Δες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Έτηκε τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώ. Φύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Υπεραγίαν Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Τα πάντα Παναγία φιλονεύσαν σε αυτούς και αμήνους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσε ευπρέπειαν εν εδίσατο, εν εδίσατο ο Κύριος δύναμην, και περιεζώσατο. Σώσον ημάς Ιερέου, που Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Και γάρ εστερέωσε την οικουμένην, ή της ους αλευθύσετε. Σώσον ημάς Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Το οίκος σου πρέπει αγίασμα Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Και αι και εις δους αιώνας των αιώνων.
έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε δεηθώμεν. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε δεηθώμεν. Της Παναγίας Ακράτου αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομεν το Θεό το σωτήρι ημών. Του λίθους φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άκραντος σου σώμα ανέστης Σοφία.
των φυλαζόντων το άκραντο σου σώμα, ανέστης τριήμερος ότι δωρούμενος στον κόσμο τη ζωή. Δια τούτο εδυνάμεις τον ουρανό πνευμός εισοδόντα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου μόνε φιλάνθρωπε. Oh.
εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελοντα αυτήν και κατόρτισε αυτήν ειν εφύτευσεν η δεξιά Amen.
δόξον τους ευσεβείς. Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Επάγγουσον αγαλιάστε δικαίε Κυρίων, προς Εφεσίους επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ως τέκνα φωτός περιπατείτε, ο γάρ καρπός του πνεύματος εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία, δοκιμάζοντες τι εστίν ευάρεστον το Κυρίο. Και μη συγκοινωνείτε της έργης της ακάρπης του σκότους,
μάλλον δε και λέγεται τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτόν εσχρόνεστη και λέγει τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούνται πάντα το φανερούμενον φως εστί διό λέγει έγειρε ο καθεδόν και ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσισι ο Χριστός. Βλέπετε ον πώς ακριβώς περιπατείτε. Μίος άσοφη, αλλοσοφή, εξαγοραζόμενη των καιρών, ότι ημέρε πονηρέ εισή. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά συνιέντεστη το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε εινό, ενώ εστίν ασωτία, αλλά πληρούστε εμπνεύματι, λαλούντε σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίον. Κίνηση το αναγνωούντι. Αλληλούια, 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 κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εγένετο εν το εγγύζιν τον Ιησούν εις Ιεριχόν. Τυφλός της εκάθητο παρ' την οδόν προσετών. Ακούσας δε όχλου διαπορευωμένου, ευυνθάνετο τι τούτο. Απήγγυλαν δε αυτό, ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Και βόησε λέγον Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησον με. Και οι προάγοντες επετήμων αυτό είναι ασιωπήσει, αυτός δε πολλό μάλλον έκραζεν Ιε Δαβίδ ελέησον.
Σταθείς δε ο Ιησούς εκέλευσεν αυτόν, αχθήνε προς αυτόν. Εγκύσαντος δε αυτού, επιρώτησεν αυτόν λέγον, τι σι θέλεις πίσω. Ο δε είπε, Κύριε, είναι αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπεν αυτόν, ανάβλεψον, η πίστη σου σε σωκέσε. Και παραχρήμα ανέβλεψε, και η γολούθη αυτό δοξάζοντον Θεόν. Και πάσο λαός ειδών. Εδωκενένων το Θεό. Παντί το λαό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και του συμπροσευχομένου ημίν Σεργίου Αρχιερέως και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού πάντων των κοπιόντων και ψαλόντων εν τη ιεράμονη ταύτη και πάντων ημών των συνελθόντων εν τη θεία μυσταγωγία ταύτη νησί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μελετίου, μελετίου, Ιωσήφ Σοφρονίου, νεοφύτου Σοφρονίου Γερασίμου, Κλεόπα και Χρυσοστόμου, τον Μακαρία τη λήξη γενωμένων, προκατούχων ημών, των Μακαρίων και αηδημορτητόρων, της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπικιακής Μονής Ταύτης, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος, αγωνισαμένων και πεσόντων, πάλετε και πεσχάτων και απανταχού και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων γονέων αδελφών και διδασκάλων ημών και πάντων όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη θεία και ιερά προθέση ζώντων τε και τεθνεώτων μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, ελέησον.
φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαριτή. Κύριε ελεήσον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράξω, Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράξω, Κύριε. Των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Ισχυρά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκω, Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρία, πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι ομονία, ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε, Κύριε, προσκομέν. Πιστεύω εις ένα Θεόν,
Πατέρα Παντοκράτορα, ή την ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέρα σωτηρία, κατερθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας γραφάς, και ανερχόντα εις τους ουρανούς, και κατεζόμεν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου και εις τετέρως. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συμπροστασόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Στομεν καλόν, στομεν μεταφόβουν, προσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρειν. Ελέον ειρήνης, θυσίαν πενέτσεων. Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Εμέν άνω Πνεύματος άνος χόμεν τας καρδίας σε προσκυνήν εν παντι τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτοσόν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν, ίους ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίζω τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματι σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών υπεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της η παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτήρια πολιώματα με τάρτια τε ρωτά. Τον επινίκιον ύμνων άδοντα, πόντα και κραγόντα και λέγοντα. Lives or are gone.
αυτού πόντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινωμένων, εις άφεσιν αμαρτιών. Oh.
άφησε τις Αγίες του Εκκλησίες εν ειρήνη, σαν εν τη μονικιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Εν πρώτης μυστηθηκείε το Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρος, όν αγάξε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τη μονικιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Νικηφόρο το Πανιερωτάτο και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκο και Προέδρο Τηλερίας, του και προσκομίζοντος τα τίμια και Άγια δώρα ταύτα, Κυρίω το Θεό ημών και ον εκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεταπόντων ημών. Εμετά το πνεύματος σου, πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντί καταβέμψει μην την διαρθάρει και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κρήτος, τον μάνη πηγανίστεσαι των επουράνιων θεών, Πατέρα και λέγε. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη ενέχεις ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Σε τον Πνεύμα
και θαλάσσιμον, το Κύριο κλείνομαι. Ευχαριστούμε σε Βασιλιά Φάωρα, τη Δύο Μετρήτης του Δύναμη, τα πάντα δημιουργή σας και το πληθύ του Βελαιού σου εξοικονόμων είναι στο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός ο Θεός που τα ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκεκλικότας ήτασι αυτόν κεφαλάς, που γαρε κλίνα σαρκή και αίματι, αλλά σύντο φοβερό Θεό. Ζήουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν, εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστου διαχρία. Της πλεύσης συνήπλευσον, της οδηγορούς εις συνόδευσον, γνωσούν τα σιγεία σε ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Άρντι και εκτενημής και φιλανθρωπία του μοναγενούς ο Θεός, με θευλογητώσε. Συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσες Κυρίες ο Χριστός Θεσμών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου, και ελθέσαι στο Αγιάσιν μας, ο άνετο Πατρίς συγκαθήμενος και όδη ημίνα ορατός συνόν, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, με τα δουλεμή του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δημών παντή το λαό. Πρόσκομε τα Άγια της Αγίας. Μελίζετε και διαμελείτε τα μέσα του.
σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί χριστιανοί, αναφέρεται στο θαύμα της θεραπείας του τυφλού στην Ιεριχώ. Ενώ δηλαδή ο Χριστός πλησίαζε την Ιεριχώ, περιστοιχιζόμενος από ένα πλήθος ανθρώπων που ήθελαν να ακούσουν τη διδασκαλία του, ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητούσε την ελεημοσύνη, την φιλανθρωπία των περαστικών. Μόλις λοιπόν πληροφορήθηκε την παρουσία του Χριστού, άρχισε οικετευτικά, παρακλητικά, αλλά δυνατά να παρακαλεί: «Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Τα πλήθη τότε που ακολουθούσαν τον Χριστό αντέδρασαν αρνητικά. Ενοχλήθηκαν από την φωνή του πονεμένου τυφλού και τον επιτιμούσαν και του ζητούσαν να σιωπήσει και να μην ενοχλεί τον Κύριο. Ο τυφλός όμως, με περισσότερη επιμονή, ζητούσε το έλεος του Χριστού. Και ο Χριστός, ο φιλέσπναχνος και φιλάνθρωπος Κύριος, δεν έστρεψε το πρόσωπο του αλλού, δεν προσπέρασε αδιάφορα τον πονεμένο εκείνο τυφλό, αλλά σταμάτησε αμέσως το κήρυγμά του, την ομιλία του, τη διδασκαλία του και κάλεσε κοντά του τον τυφλό και του έδωσε το φως του, βραβεύοντας και επενώντας την πίστη του. «Ανάβλεψον», του είπε, «η πίστη σου σε σωκέσε». Δύο σημεία, αγαπητοί χριστιανοί, προκαλούν την προσοχή μας στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Από τη μια μεριά είναι η ζωντανή και θερμή πίστη και επιμονή του τυφλού που ξεπέρασε κάθε εμπόδιο για να φτάσει στην ποθητή συνάντηση του Χριστού. Από την άλλη μεριά είναι η προτεραιότητα που έδωσε ο Χριστός στο έλεος, σταματώντας την ομιλία του, τη διδασκαλία του, για να ευεργετήσει ένα άνθρωπο, για να δώσει το φως σε ένα πονεμένο τυφλό. Ας δούμε λοιπόν αυτά τα δύο σημεία. Το πρώτο σημείο, η πίστη. Η πίστη έχει πρωταρχική σημασία, γιατί είναι αυτή που ανοίγει το δρόμο για τη σωτηρία. Ο ευσεβής χριστιανός πρέπει να έχει πίστη ζωντανή και θερμή, συγκατάβαση ολόψυχης εκείνων που διακήρυξε ότι «εγώ είμαι το φως το αληθινό, ο ακολουθών εμίου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής το αιώνιο». Η χριστιανική πίστη, η ζωντανή και θερμή πίστη στον Τριαδικό Θεό, είναι μια εσωτερική ποιότητα, είναι καθαρότητα καρδιάς και αγιότητα ψυχής. Είναι ένας συνεχής αγώνας για την ηθική τελείωση, την πνευματική ολοκλήρωση, την μέθεξη του Θεού, την καταχάρη θέωση. Η χριστιανική πίστη είναι μίμηση του Χριστού. «Γίνεστε μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά», μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος. Μίμηση όμως του Χριστού σημαίνει να συμμετάσχουμε στην πορεία της θυσίας του. Και η πιο ουσιαστική συμμετοχή μας στην πορεία της θυσίας του Χριστού είναι η καταπολέμηση των αδυναμιών μας, η νέκρωση του εγωισμού, της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας, της καινοδοξίας, του φθόνου, του μίσους και της μνησικακίας. Είναι το συνεχές καθάρισμα της ψυχής μας από τα πάθη και τις αμαρτίες, στο λουτρό της μετάνοιας και της εξομολόγησης και η συχνή προσέλευση της
στην ψυχοτρόφο τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας, στο μέγα μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Αυτή η πίστη, η ζωντανή και θερμή πίστη στον Τριαδικό Θεό, πρέπει να ζυμώνει και να σφραγίζει τη ζωή μας ολόκληρη και να μας αναδεικνύει αμέμπτους και ακεραίους, τέκνα Θεού άμωμα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης. Το δεύτερο σημείο είναι η προτεραιότητα που έδωσε ο Χριστός στο έλεος, γεγονός που πρέπει να χαρακτηρίζει και τη δική μας πίστη. Ο Θεός που αποκαλύπτει στον κόσμο ο Χριστός είναι Θεός αγάπης, με κατεξοχήν εκδήλωση αυτής της αγάπης την γένωση, την θυσία, την προσφορά, την εκούσια σταύρωση χάρη του πλειστίου, του ανθρώπου. Το έργο του Θεανθρώπου Χριστού δεν είναι μόνο ο Ευαγγελισμός, αλλά και η διακονία, το ενδιαφέρον του για τους ανθρώπους. Ούκ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε, διεκήρυξε ο Χριστός. Γι' αυτό και ολόκληρη η επίγεια ζωή του ήταν μια διαρκής υπηρεσία στον άνθρωπο. Πέρασε ολόκληρη την επίγεια ζωή του ευεργετών και ιόμενος πάντας. Ο Χριστός συνέχεια διδάσκει την καινούργια διδασκαλία του και αποκαλύπτει το Θεό και την αιώνια βασιλεία του με συναρπαστικούς λόγους και ωραίες παραβολές. Ταυτόχρονα όμως δείχνει έμπρακτα τη δύναμη της βασιλείας του, την αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Ο Χριστός δεν στάθηκε ποτέ αδιάφορος μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Η τυφλή, η χολή, η παραλυτική, η φτωχή και πεινασμένη, η γυμνή και η αδύνατη, η περιθωριακή και περιφρονημένη, οι ξένοι, οι φυλακισμένοι, όλοι οι πάσχοντες και οι αναξιοπαθούντες γνώρισαν την ενεργό αγάπη του Χριστού, την ενεργό συμπαράστασή του, την ενεργό βοήθεια του, την ενεργό φιλανθρωπία του. Γι' αυτό και στη ζωή της Εκκλησίας μας που συνεχίζει το απολυτρωτικό έργο του Σωτήρα Χριστού δεν είναι άλλο το κήρυγμα και άλλο τα φιλάνθρωπα έργα. Το κήρυγμα για την αγάπη και το έλεος του Θεού αυτόματα οδηγεί στην φιλανθρωπία, στην αγάπη δηλαδή και στη συμπαράσταση εκείνων που έχουν την ανάγκη μας, σε όσους πονούν και υποφέρουν. Πέραν λοιπόν και πάνω από τα ωραία κηρύγματα και τις ωραίες διδασκαλίες βρίσκεται η πράξη. Η πράξη που είναι απόδειξη της σωστής πίστεως μας. Όταν η ζωή μας δεν έχει τις κοινωνικές προεκτάσεις που υπαγορεύει η αγάπη, όταν δεν είναι πίστη δια αγάπης ενεργουμένη κατά τον Απόστολο Παύλο, τότε είναι πίστη θεωρητική και επομένως πίστη νεκρή, γιατί κατά τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, ως περγάρτο σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόνεστη, ούτω έτσι και η ζωή μας χωρίς τα έργα νεκρά εστί. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι όπως όποια αξία έχει ο καρπός για το δέντρο, την ίδια αξία έχουν για τον χριστιανό τα καλά έργα. Οι χριστιανοί
που είναι χωρίς έργα φιλανθρωπίας, είναι άκαρποι, όπως τα δέντρα που δεν δίνουν καρπούς. Δεν μπορεί λοιπόν επίστημα να είναι μια θεωρητική στάση. Δεν μπορεί επίστημα να είναι μια ψυχρή αποδοχή κάποιων αφηρημένων αληθιών ή αρχών. Η πίστη μας πρέπει να είναι μια ζωντανή μαρτυρία. Μια ζωντανή μαρτυρία που πρέπει να δίνουμε καθημερινά και με τη ζωή μας και με τα έργα μας. Πίστη λοιπόν θέλει ο Χριστός. Πίστη θερμή και ζωντανή. Αλλά πίστη δι' αγάπης ενεργουμένη. Γι' αυτό και ο αληθινά πιστός χριστιανός είναι αυτός που αγαπά το Θεό με όλη του την καρδιά, αλλά και τον πλησίο, τον συνάνθρωπό του, όπως τον εαυτόν του. Είναι εκείνος που ανταποκρίνεται στην άπειρη θεϊκή αγάπη, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα. Είναι εκείνος που έχοντας το προσκήνιο της συνειδήσεώς του, την επισήμαρση των πατέρων της Εκκλησίας μας, ότι εκ του καρπού το δέντρο γινώσκεται, ζει μια έντονη εσωτερική πνευματικότητα που συμβαδίζει όμως με τα έργα της φιλανθρωπίας του. Ο αληθινά πιστός χριστιανός είναι αυτός που θράβει το ασφιχτικό κλειό του εγωκεντρισμού του, της εγωπάθειάς του και πορεύεται με φρόνημα ταπεινό προς τον πλησίον, προς τον συνάνθρωπο. Γίνεται ο πάσχων και συμπονώ. Βλέπει τον πόνο και τη δυστυχία των άλλων και δεν αντιπαρέρχεται, αλλά χαίρει με τα χειρόντων και κλαίει με τα κλαιόντων κατά τη ρίση του Αποστόλου των Εθνών. Ο αληθινά πιστός χριστιανός είναι αυτός που εφαρμόζει στη ζωή του αυτά που λέγει προς τους Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος. Μη τα εαυτόν έκαστο σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος. Αυτός δηλαδή που φλέγεται για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, για να του συμπερασταθεί στις δύσκολες στιγμές του. Είναι ακόμη εκείνος που ακολουθώντας την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, της ευποιίας και κοινωνίας, μη επιλανθάνεται, εργάζεται αθόρυβα προς επούλωση της κοινωνικής δυστυχίας. Με ένα λόγο, ο αληθινά πιστός χριστιανός είναι αυτός που δεν ξεχνά ποτέ ότι το κριτήριο με βάση το οποίο θα κριθούμε κατά την ημέρα της κρίσεως είναι η αγάπη. Την αγάπη που δείξαμε στον πονεμένο, στον περιφρονημένο, στον δυστυχισμένο. Την αγάπη δηλαδή που δείξαμε σε αυτό τον ίδιο τον Χριστό, αφού ο ίδιος ο Κύριος μας βεβαίωσε, εφόσον επιείσατε εν ητούτων των αδελφών μου των ελακίστων, εμεί επιείσατε. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, αν θέλουμε η πίστη μας να είναι ζωντανή και θερμουργή, τότε πρέπει και η ζωή μας αφενός μεν να είναι μιας διαρκής μετοχή στην ευχαριστιακή τράπεζα του Κυρίου, αφετέρου δε μια διαρκή συμμετοχή στην αγωνία, τον πόνο και την δυστυχία των συνανθρώπων μας. Η πίστη, αγαπητοί χριστιανοί, ενωμένη με την αγάπη, θαυματουργεί. Χωρισμένες μεταξύ τους κακουργούν. Αυτό μαρτυρούν τα γεγονότα του σημερινού Ευαγγελίου, όταν το πλήθος αντέδρασε τόσο άσχημα, τόσο αρνητικά, ενοχλήθηκε από τις συγκεντευτικές φωνές του πονεμένου τυφλού και τον επιτιμούσε και τον καλούσε να σιωπήσει. Εκείνη την ώρα δρούσε η πίστη και αδρανούσε η αγάπη. Πίστευα στον Χριστό με βαθιά, με ένα φανατισμό θα έλεγε κανείς, αλλά η πίστη τους ήταν χωρίς περιεχόμενο. Και ήταν χωρίς περιεχόμενο γιατί ήταν χωρισμένη από την αγάπη. Εκείνη τη στιγμή το πλήθος εκείνων των ανθρώπων
κοίταζαν μόνο τον εαυτόν τους και αδιαφορούσαν τελείως για τον συνάνθρωπό τους. Αλλά ο Χριστός δεν συμμερίστηκε τη στάση τους αυτή. Γι' αυτό και κάλεσε κοντά του τον τυφλό και του έδωσε το φως του. Όποιος λοιπόν θέλει να συναντήσει τον Χριστό, την πηγή της ζωής, της χαράς και της πραγματικής ευτυχίας, οφείλει να θερμαίνει συνέχεια την πίστη του μέσα στις φλόγες της αγάπης του Ιησού και με τα μάτια του Χριστού να βλέπει και την ανθρώπινη κοινωνία. Και αυτό, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρέπει να γίνεται ιδιαίτερα σήμερα, σε τούτους τους αντίξωους καιρούς, που όχι μόνο το εθνικό μας πρόβλημα έχει αποτελματωθεί γκρεμίζοντας τις ελπίδες μας και διαψεύδοντας τις προσδοκίες μας, αλλά ο λαός μας πλήττεται και από μια πρωτοφανή οικονομική κρίση με αποτέλεσμα οι πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού μας να περνούν δύσκολες ώρες ζητώντας την αρρωγή της αγάπης μας για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Σε τούτες τις δύσκολες ώρες που ο λαός μας υφίσταται τις ολέθριες συνέπειες μιας πρωτοφανούς οικονομικής δοκιμασίας, καλούμαστε όλοι, ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του, να αναπτύξουμε σπλάχνα εκτιρμών και να έρθουμε να ρωγεί στον πόνο και στη δυστυχία των αδελφών μας. Γιατί, αγαπητοί χριστιανοί, η ζωή έχει αξία μόνον όταν ο άνθρωπος την χρησιμοποιεί για να σκορπίζει γύρω του το άρωμα της αγάπης και της φιλανθρωπίας, όπως έκανε και ο ίδιος ο Κύριος καθ' όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής του. Μόνον έτσι, αγαπητοί χριστιανοί, μόνον αν η αγάπη μας είναι σταυρότυπη προς τον θεάνθρωπο αλλά και προς τον συνάνθρωπο, θα δούμε και εμείς το φως και θα γίνουμε και ήδη φως, όπως συνέβη και με τον τυφλό του σημερινού Ευαγγελίου. Αμήν. Αγάπης προσέλθεθε.
Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της ηχάριτη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν Υγείαν αμάρτωνε της άμενη, για αυτός και αλλήλως και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων εν ειρήνη προέρχομαι. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Αγίε ευλόγησον. Κύριε και Αγίε άνθρωτος έπεσε υπεμπιτώτας, δώσον τον άνθρωπο και ευλόγησον την κληρονομίας, το πνεύματος εκκλησίας του θρήνας, Αγίας τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύνια τη θεϊκή σου δράμη και μη καταλήπεις ημάς, που σε ελπίζεις επισέ, ειρήνη το πάνω σου δώρησε, τις εκκλησίες σου της ιερεύση, της άψε μημών του στρατό και παντήτωρά σου, και παντώνει μαντέλειον, άνθενε στή καταβέρνηση του πατράς των φώτων, και εσύ δόξα και ευχαρισία και προσκύνηση να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικειάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Με το πνευμάτων δικαίονται τελειωμένων τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον φυλάτων να φτάσεις στην μακαρία ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει στα θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσισάντι, και τα σωτήν αντίσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά στον δούλο σου σώτερα να παψών. Και νίκαι αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η θεώνας πόρος κύσασα, πρέσβευε του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχά στον δούλο σου. Ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε να πάψω στο ψυχό του κειμενέλου του Θεού, Λεδίας Κώστα Μαρίου Ανδρέου, Αλκενόης Πιβωθησέους Κωνσταντίνου, Αργυρίης
Νικηφόρο Μελανής Μαρίας Παμενώντα, Σπυρίδωνος και Παναγιώτ, και υπέρ το συγχωρετήνι αυτής παμπλημέλημα εκούσιον και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξτε ψυχάς αυτών, εν θα ειδεί και να πάβονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των Ουρανών, και άφης των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί, και Θεό εμόνε τη σώμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Άνθρωπο και πάσης σαρκός, τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενο. Αυτός Κύριε ανάπαυσον, θα ψυχάστον και κοιμημένον δούλον σου. Λιδίας Κωνσταντίνο Μαρίου Ανδρέου Αλκινόης, Φίβου Θησαίος Κωνσταντίνου Αργυρής Νικηφόρου, Μελανής Μαρίας Παμενώντα, Σπυρίδωνος και Παναγιώτου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πίδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος, ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η ανάπαυση, η ζωή, ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των προμνημονευτέν των δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν τον Άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αιωνία σας Αιωνία Αιωνία σας Αιωνία και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ελεούσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και ράμον η τάφη και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνος. Αιωνία η μνήμη των μακαρίων και η δήμων κτηδώνων της Αγίας και ράμον εις τάφης και πάντων των ορθοδόξων. Ελέησον και σώσον ημάς. Διευθύνων.